Πάμε στις συνδέσεις μας τώρα, στην Κύθνο. Θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Βαδιβούλη. Είναι ξεναγός και ιδιοκτήτης δωματίων στο νησί. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Κύθνο. Καλημέρα σας. Ωραία καλημέρα. Στεντόρια καλημέρα, και χαρούμενη. Πάμε και στην Κάλυμνο, στην Μπέτη Μαΐλη, τη συνάδελφο που μας έχει βοηθήσει πολλές φορές με την συμβολή της στο δημοσιογραφικό κομμάτι που αφορά το νησί. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπέτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι ωραία καϊκάκια, ψαρόβαρκες, τι ωραίο λιμανάκι έχεις πίσω σου, Μπέτη. Είμαστε για πρώτη φορά πάρα πολύ αισιόδοξοι και επιλέξαμε να σας δείξουμε την Κάλυμνο από την κεντρική μας πλατεία. Άντε, με τα μακάρι. Καϊκάκια. Για πες μας που είσαι. Και είμαστε αισιόδοξοι γιατί εχθές είχαμε μόλις ένα θετικό κρούσμα. Μπράβο. Δηλαδή, μπράβο. Μετά από 12 εβδομάδες αυστηρού lockdown. Τώρα, τρεις εβδομάδες αυστηρού lockdown, καταλαβαίνετε, και μετά από κρούσματα, 45 την ημέρα, 38 κτλ., φτάσαμε στο ένα. Τις τρεις τελευταίες μέρες είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε πολύ λίγα κρούσματα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δίνει αισιοδοξία. Ήταν και η επίσκεψη του κυρίου Χαρδαλιά με τους λοιμοξιολόγους, τον κύριο Γόγο, την κυρία Εκίσογλου. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας δίνουν αισιοδοξία. Μας είπε κιόλας ότι αν αυτό το τριήμερο η κατάσταση στην Κάλυμνο βελτιωθεί και πάει όπως βλέπουμε τα επιδημιολογικά στοιχεία, θα ανοίξουμε κι εμείς τη Δευτέρα. Άντε. Οπότε, με το καλό. Όλες αυτές τις μέρες, Μπέτη, ποια μέτρα ίσχυε, αν αυτό το γενικό lockdown τι περιλάμβανε. Τα πάντα κλειστά. Βγαίναμε μόνο για σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, βοήθεια σε κάποιον ηλικιωμένο. Αλλά με αυστηρούς κανόνες. Δεν ήταν εύκολο. Mm-hmm. Καθόλου εύκολο. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος, πρέπει να σας πούμε. Αλλά από εδώ και πέρα, όταν θα ανοίξουμε, πρέπει ακόμα να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Γι' αυτό ακριβώς ο Δήμαρχος εχθές σε μία συνέντευξη που μας έδωσε, μας είπε ότι έρχεται μία ομάδα αστυνομικών για να βοηθήσει τους αστυνομικούς της Καλύμνου, ώστε να γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλα αυτά τα καταστήματα που θα ανοίξουν. Αν τηρούνται τα μέτρα, αν τηρούνται οι αποστάσεις, αν υπάρχουν τα αντισηπτικά και όλα αυτά. Και αυτό είναι και σωστό, φαντάζομαι, γιατί έτσι θα βοηθηθούμε όλοι. Αυτό τον ήχο του ελικοπτέρου που πηγαίνει ερχόταν στην Κάλυμνο πολλές φορές και δύο φορές την ημέρα, χτυπάει στην καρδιά μας. Για να πάρει την κάψουλα με κάποιο κρούσμα, Ναι, μεταφερόντουσαν οι συμπατριώτες μας σε διάφορα νοσοκομεία παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δύσκολο πολύ. Το νοσοκομείο της Καλύμνου δεν μπορούσε πια να τους αντέξει. Έτσι, να ευχηθούμε να είναι η πορεία τώρα, έτσι όπως μας λες, ένα κρούσμα σήμερα, κανένα από αύριο και μετά, και να μπορέσετε κι εσείς να ανοίξετε. Έρχεται το καλοκαίρι, Μακάρι. Έχετε ανάγκη τον τουρισμό, να υπάρχει ασφάλεια, έτσι με σύνεση και προσοχή. Για να πάμε και στην Κύθνο, να δούμε εκεί πώς έχει η κατάσταση, στον Γιώργο. Γιώργο, είστε έτοιμοι καταρχάς? Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από εμάς. Ναι, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Τα Σαββατοκύριακα έχουν ξεκινήσει. Σιγά σιγά έρχεται, όσο περνάει και μπαίνουμε προς το καλοκαίρι, τόσο αυξάνεται η ζήτηση και οι κρατήσεις. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι. Έχει εμβολιαστεί σχεδόν το 100% του πληθυσμού. Μπράβο. Τηρούνται σας τα μέτρα, οι αποστάσεις και οι μάσκες στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ, παντού μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα το κέντρο υγείας μας εδώ πέρα είναι πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο, δηλαδή γιατροί, ασθενοφόρα, οδηγοί ασθενοφόρων, νοσηλευτές και τα σχετικά. Mm-hmm. Τα φαρμακεία από την άλλη, και τα φαρμακεία με τη σειρά τους εδώ πέρα επιτελούν το ρόλο τους, δηλαδή ενημερώνουν τον κόσμο, είναι όποτε τους χρειαστούμε απίκο, προσέχουν, συνδράμουν τους γιατρούς και τα σχετικά. Ρολόι μας τα περιγράφεται όλα, μπράβο. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια συλλογική προσπάθεια με σκοπό έτσι, να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι και να μην έχουμε προβλήματα. Τι περιμένετε από το καλοκαίρι, πώς είναι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις, η κίνηση και από ποιες χώρες. Ουσιαστικά τώρα έχει πάει πίσω η ζήτηση και η σεζόν, δηλαδή τώρα βλέπουμε ό,τι βλέπαμε τον Απρίλιο, ας πούμε το 19, το βλέπουμε τέλη Μαΐου του 21. Σιγά σιγά πιστεύουμε θα ισορροπήσει και ευχόμαστε όλοι να τραβήξει η σεζόν προς τα πίσω. Δηλαδή να δουλέψουμε το χρόνο που χάσαμε να τον κερδίσουμε τον Οκτώβριο. Μακάρι. Και το φθινόπωρο σε γενικές γραμμές. Οι τιμές πώς είναι στο νησί, κάποιος που μας βλέπει τώρα και ενδιαφέρεται και θέλει να έρθει στο νησί σας, πώς είναι οι τιμές? Οι τιμές είναι κάτι σχετικό. Εξαρτάται τι θέλει ο άλλος, το budget του και από εκεί και πέρα για όλα τα βαλάντια και από εκεί και πέρα για ποιες περιόδους θέλει να έρθει. Δηλαδή, άλλες οι τιμές του Σαββατοκύριακο, άλλες οι τιμές του καθημερινές. Mm-hmm. Μάλιστα. Αλλά καλύπτουμε όλες τις γκάμες.
Από έως υπάρχει ένα να δώσουμε έτσι. Το πιο φθηνό κατάλημα δηλαδή πόσο θα ήταν? Ορίστε, δεν σας άκουσα. Από πού ξεκινάνε οι τιμές για ένα κατάλημα, από πόσο ξεκινάνε? Από πόσο, τώρα δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί εξαρτάται και τα ποιοτικά στάνταρ του καθενός. Καταλάβατε πώς σας το λέω. Είναι κάτι σχετικό. Αυτοκίνητο και Φεράρι, αυτοκίνητο και το Λάντα. Καταλάβατε. Έτσι είναι, βέβαια. Για να πάμε λίγο τώρα... στον κύριο Εξαδάκτυλο. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω σήμερα σε αρκετές εφημερίδες που λένε ότι κάποια νησιά έχουν πάει αέρα, όπως και η Κύθινος μας λέει, ο Γιώργος 100%, και κάποια άλλα είναι πιο διστακτικά. Μήπως θα έπρεπε να οργανωθούν κάποιες αποστολές με κάποιους ειδικούς, κάποιους γιατρούς, να πάτε σε αυτά τα νησιά, να εξηγήσετε στον κόσμο την αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Κοιτάξτε, στη διάθεση της πολιτείας είμαστε για οποιαδήποτε αρρωγή, ειδικά στον τομέα των εμβολιασμών. Έχετε ενδεχομένως ακούσει πολλές φορές να λέω ότι 22.000 γιατροί σε όλη τη χώρα είναι διαθέσιμα να συνδράμουν και να βελτιώσουν και να αυξήσουν την ταχύτητα με την οποία εμβολιαζόμαστε, η οποία είναι μεγάλη βεβαίως, αλλά και από το μεγάλο υπάρχει το μεγαλύτερο και θα είναι πολλαπλώς ωφέλιμο. Είμαστε εδώ για να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας και να λύσουμε και τις απορίες που ενδεχομένως τους αναστέλνουν ή τους δημιουργούν δεύτερες σκέψεις, αλλά και δίνοντας και το παράδειγμα εμείς οι ίδιοι που έχουμε εμβολιαστεί, εμείς και οι οικογένειές μας, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους ότι εκτός από τις διδαχές υπάρχει και η προσωπική συμμετοχή σε αυτό το οποίο προτείνουμε, έτσι ώστε να εμβολιαστούμε όλοι το ταχύτερο δυνατόν. Και προτείνω, μιας και μιλάμε για τον τουρισμό και για το καλοκαίρι και για τους τουρίστες που περιμένουμε, έτσι να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Μαυραγάνη, συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Μαυραγάνη. Μια παράκληση στον κύριο Βαδιβούλη. Επειδή η εικόνα έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν δεν θέλει να φοράει τη μάσκα, να μην τη βάζει από κάτω από το πηγούνι, έτσι όπως τη φοράει τώρα. Είναι λάθος. Να τη βγάλω τελείως δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Γιατί ό,τι υπάρχει κάτω από το πηγούνι σας, μετά θα ανέβει στο στόμα σας. Είδατε όμως, γιατρέ, με τη μία, όταν κάποιος ξέρει και λέει σε κάποιον άλλο, η αντίδραση ήταν. Έχει σημασία. Σημασία, βεβαίως. Λοιπόν, προτείνω. Για διευκρίνηση μόνο, συγγνώμη, απλά επειδή είπαμε, για κάποιους που ξέρουν ότι έχουν αλλεργία και μπορεί να μην έχουν αποφύγει το ραντεβού ή δεν ξέρουν ότι είναι αλλεργή στην πενικυλίνη ή δεν ξέρω σε τι. Υπάρχει κάτι για να φτιάξουν το ραντεβού τους με κάτι που να ταιριάζει στην περίπτωσή τους? Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη σε αυτούς που έχουν αλλεργία σε φάρμακα, σε τροφές, σε έντομα, στο να κάνουν το εμβόλιο. Πενικυλίνη, κεφαλοσπορίνη, μας λέει κάποιος φίλος ότι... Αυτά είναι όλα αντιβιωτικά που λέτε, καμία αντένδειξη σε οποιοδήποτε φάρμακο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε, Μαρία μου, πάμε διάλειμμα και θα το δούμε και μετά. Να δώσουμε μια εικόνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κύριε Εξαδάκτυλε, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να δώσουμε λίγο μια εικόνα μπροστά την Κύθνο, για να δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου του Βαδιβούλη. Ναι, δείξτε μας λίγο που βρίσκεστε στην Κύθνο. Για να δείτε λίγο τη θέα. Για ελάτε. Ορίστε. Σε ποια περιοχή της Κύθνου? Είμαστε στο Μέριχα, είμαστε στο λιμάνι, κοιτάμε δυτικά. Όπως βλέπετε, ο καιρός είναι φανταστικός. Σιγά σιγά ανεβαίνει και ο ήλιος προς τα πάνω. Νομίζω θα είναι ιδανική μέρα για μπάνιο σήμερα. Και ένα μπλε της θάλασσας τέλειο. Και νομίζω ότι είστε έτοιμοι με το μαγιό στο χέρι, μόλις κλείσουμε να πάτε για βουτιά. Κανονικά. Και για βότα και για καφέ. Πόσο πίνω, είναι η Κύθνος από Αθήνα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εξυπηρετούμαστε και από τα δύο λιμάνια της Αθήνας. Είναι 3 ώρες από τον Πειραιά, είναι 55 μίλια και είναι 1 ώρα και περίπου 30 λεπτά από το Λαύριο που είμαστε στα 35 μίλια. Τίποτα, δίπλα. Εξαρτάται τώρα σε ποια περιοχή μένει κάποιος και κατά πόσον τον εξυπηρετεί το κάθε λιμάνι. Ευχαριστούμε πολύ. Δρομολόγια υπάρχουν κάθε μέρα σχεδόν. Είμαστε μια χαρά. Για να φέρουμε μπροστά και μια Κάλυμνο, να δούμε και τα. Τα ψαροκάλυμνα, η Κάλυμνος αξίζει τις ώρες της ταξιδιού. Να σας πούμε ότι η Κάλυμνος είναι πολύ όμορφο νησί και διαθέτει πάρα πολλά και πολλές μορφές ιδιαίτερες τουρισμού. Έτσι, γι' αυτό σας καλούμε να έρθετε. Είμαστε προσεκτικοί, προσέχουμε τώρα πια. Ελάτε και στην Κάλυμνο, δεν θα περάσετε άσχημα. Και στην Τέλανδο από πίσω. Έχω πάει εκεί, είναι υπέροχα. Τέλεια μας τα λέτε και μας τα δείχνετε. Ευχαριστούμε και την Πέτη, συγγνώμη, ευχαριστούμε και τον Γιώργο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.